πάμε αμέσως να πούμε καλησπέρα στην κυρία Λένα Μπορμπουδάκη. Είναι η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και έχουμε πολλά να συζητήσουμε απόψε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Μπορμπουδάκη, καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο έτσι σε συνέχεια και με το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Σας έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες να ξεδιπλώνεται αυτό τον εναλλακτικό σχεδιασμό που υπάρχει σε επίπεδο Κρήτης για περαιτέρω αύξηση κλινών, αν και εφόσον χρειαστεί, κάτι που όλοι το απευχόμαστε. Και θέλουμε να δούμε λίγο το κομμάτι του προσωπικού. Πώς θα γίνει αυτό με το υπάρχον, γιατί ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τις πληροφορίες και την έκκληση του αιμοκαθερόμενου ασθενή ότι υπάρχει απομάκρυνση εξειδικευμένων νοσηλευτριών από τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για να καλυφθούν άλλες ανάγκες λόγω της πανδημίας. Οπότε προκύπτει ένα κενό και μια αποδυνάμωση. Άκουσα αυτό που προαναφέρθηκε και μάλιστα να υπογραμμίσω ότι όχι μόνο η μονάδα τεχνητού νεφρού, αλλά κάθε κλινική και κάθε τμήμα έχει τις ιδιαιτερότητές του. Να μιλήσουμε για τη μονάδα εντατικής θεραπείας των νεογνών, να μιλήσουμε για τις μονάδες παιδών, να μιλήσουμε για τις παιδιατρικές κλινικές και τις παιδοματολογικές. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε τμήμα και κάθε κλινική έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και την δική του σημαντική ανάγκη για στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό, με νοσηλευτές, με γιατρούς και με λοιπό προσωπικό το οποίο να είναι καταρτισμένο και να μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, αυτό το οποίο κάναμε ήταν ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο στηρίχθηκε τόσο στα επιστημονικά δεδομένα, με βάση και την επιδημιολογική εικόνα που παρουσίαζε τότε το νησί, αλλά και με ένα σχεδιασμό για μια επιδημιολογική εικόνα που απευχόμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Αλλά για να είμαστε προετοιμασμένοι και να είμαστε σε ετοιμότητα, οφείλαμε εξ αρχής να κάνουμε ένα τέτοιο σχέδιο αντιμετώπισης. Και γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει 1.500 περίπου προσλήψεις στην υγειονομική μας περιφέρεια. 1.500 λοιπόν οι υγειονομικοί έχουν έρθει από την αρχή της πανδημίας, περίπου 400 γιατροί και 1.100 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, για να ενισχύσουν τόσο τα νοσοκομεία μας στην Κρήτη όσο και την πρωτοβάθμια. Mm-hmm. Αυτό φυσικά έγινε βάσει των αιτημάτων που έγιναν από τις διοικήσεις στο νοσοκομείο μας, όπου τα αιτήματα προέκυψαν από την ανάγκη όπως αυτή δηλώθηκε από τους αρμόδιους φορείς. Γιατί γνωρίζετε ότι μία νοσοκομιακή μονάδα έχει διευθύνσεις, έχει την ιατρική υπηρεσία, έχει την νοσηλευτική, την τεχνική και τη διοικητική. Οπότε με βάση τις εισηγήσεις υπογραμμίστηκαν οι ανάγκες από τους ανθρώπους των νοσοκομείων μας που χρόνια υπηρετούν σε αυτά. Έγιναν αποδεκτές από τους διοικητές των νοσοκομείων, στάθηκαν στην υγειονομική περιφέρεια, όπου να σας πω ενδεικτικά και αξίζει να σας το αναφέρω ότι ποτέ η υγειονομική περιφέρεια δεν στέρισε τίποτα από αυτά τα αιτήματα προς τα νοσοκομεία, ποτέ δεν μειώσαμε προσωπικό στα αιτήματα αυτά, όπως στάλθηκαν τεκμηριωμένα, στάλθηκαν στο Υπουργείο, υπογράφησαν από μας και φυσικά λάβαμε τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο. Και να αναφέρω ότι έχουν γίνει και πάρα πολλές προσλήψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι πώς γίνεται και η διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Είχαμε πει λοιπόν εξ αρχής ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία, γιατί μπορεί να έχουμε έναν νοσηλευτή, έναν γιατρό ο οποίος να έχει τωρινή πρόσληψη, αλλά ο άνθρωπος να έχει υπηρετήσει σε μια μονάδα τεχνητού νεφρού ή σε ένα άλλο ιδιαίτερο τμήμα και να διαθέτει την επιστημονική κατάρτιση. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τοποθετηθούν και να υποστηρίξουν το τμήμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρότερη προϋπηρεσία ή χρειάζονται περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης, η σύσταση πάντα ήταν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια να βρεθούν κοντά με ανθρώπους που διαθέτουν την εμπειρία, να εκπαιδευτούν και μετά να γίνει αυτό που είπε πολύ χαρακτηριστικά και σωστά η κυρία Καριωτάκη, ένα rotation για να μπορέσουμε φυσικά να καλύψουμε και τις COVID κλινικές. Και αυτό έχει ζητηθεί από όλα τα νοσοκομεία. Άρα αυτό συμβαίνει και σε αυτή τη φάση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν τέτοιου είδους μετακινήσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες. Πάντως, κυρία Μπορμπουδάκη, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στο πεδίο, δηλαδή στην κλινική, στη μονάδα τεχνητού νεφρού στο Βενιζέλιο, υπηρετούν 13 νοσηλεύτριες. Κανονικά θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες.
Θα μου επιτρέψετε το συγκεκριμένο να το εξετάσω αύριο ή και απόψε κιόλας, για να δω ακριβώς τι συμβαίνει στη μονάδα τεχνητού νεφρού και εδώ είμαστε να τα πούμε ξανά. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Να πάμε λίγο όμως και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Βλέπουμε μία πίεση που αυξάνεται, μειώνεται κατά περίπτωση. Επίσης, ακούσαμε τις δικές σας τις διαβεβαιώσεις ότι και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης νέων κλινών. Όμως ταυτόχρονα, μέσα από το δικό μας δελτίο ειδήσεων, την περασμένη Δευτέρα, ο κύριος Γεωργόπουλος δήλωνε ρητά και κατηγορηματικά πως διαθέσιμος εντατικολόγος αυτή τη στιγμή πανελλαδικά δεν υπάρχει. Άρα πώς? Δεν υπάρχει, γιατί όλοι οι γιατροί μας, όλοι οι εντατικολόγοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να προσληφθούν και να λάβουν μόνιμη θέση, έχουν ήδη προσληφθεί. Μαζί με τον κύριο Γεωργόπουλο, μαζί με τον καθηγητή, κάναμε το επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση των κλινών μεθ COVID στην Κρήτη. Όταν λοιπόν ζητήθηκαν οι θέσεις για προκήρυξη μόνιμων θέσεων για τα νοσοκομεία μας, χαρακτηριστικά το Υπουργείο, από εκεί που ζητήθηκαν οι 25 θέσεις για μόνιμους γιατρούς στην Κρήτη, σε μία από τις προκηρύξεις, γιατί συνεχώς βγαίνουν προκηρύξεις και τις επόμενες μέρες, πιθανά και μέσα στον Αύγουστο, θα δούμε και μία νέα προκήρυξη για μόνιμες θέσεις γιατρών και ακολουθεί και μία μεγάλη προκήρυξη για νοσηλευτές. Δόθηκαν από το Υπουργείο, σε συνεννόηση δική μου με τον αναπληρωτή υπουργό τότε, 5 επιπλέον θέσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αναφέρομαι για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, εφόσον έχουν προσληφθεί ήδη 6 γιατροί σε μόνιμες θέσεις στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, να επαναπροκηρύξουμε τις άγονες και εφόσον υπάρχουν υποψήφοι να έρθουν επιπλέον γιατροί για μόνιμες θέσεις. Ήδη όμως, και γι' αυτό έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε και τις κλίνες της μονάδας σε 27. Γνωρίζουμε όλοι για την σημαντική δωρεά που έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και για τη νέα ομάδα, τη νέα μονάδα του Ισογείου, όπου έχουμε 11 νέες κλίνες, όπως και 4 καινούργιες στην παλιά μονάδα. Αυτές οι κλίνες υποστηρίχθηκαν από ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό, το οποίο ήρθε με τις τελευταίες προκηρύξεις. Επομένως, δεν θα διαφωνήσω με τον καθηγητή μας, τον κύριο Γεωργόπουλο. Χρειάζονται επιπλέον γιατροί. Ωστόσο, γνωρίζει και εκείνος πολύ καλά ότι έχουμε κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να προσληφθούν όλοι οι γιατροί που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν στη χώρα, θα μου επιτρέψετε να πω, και όχι μόνο στην Κρήτη. Εσάς, κυρία Πορπουδάκη, σας ανησυχεί αυτό, αυτά τα νούμερα, σας ανησυχούν οι δείκτες, η ολοένα και αυξανόμενη πίεση, ακόμα και αν τις τελευταίες ώρες παρατηρείτε μια ομαλοποίηση στα νοσοκομεία της Κρήτης, σας ανησυχεί? Δηλαδή, ξέρω ότι έχετε ενεργοποιήσει το πλάν C. Είστε έτοιμοι και για ένα πλάν D ενδεχόμενα? Είμαστε έτοιμοι, αν και απευχόμαστε να συμβεί αυτό. Μας προβληματίζει όμως, διότι τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μια εκθετική αύξηση των νοσηλεών. Έχουμε φτάσει τις 177 νοσηλίες σήμερα. Εχθές είχαμε 183. Έχουμε 27 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 19 εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι. Αυτό επίσης που μας προβληματίζει είναι ότι ο στόχος της εμβολιαστικής κάλυψης, που ήταν, έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός της Κρήτης στο 70% μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι ένας στόχος που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, διότι υπάρχουν προβληματισμοί από τους συμπολίτες μας. Είναι ανθρώπινο, το αντιλαμβάνομαι και εγώ, ότι μπορεί κάποιοι να προβληματίζονται να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουν την αξία του εμβολίου, διότι και μόνο η αναφορά ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία, πάνω από το 95% στις μονάδες των συνανθρώπων μας που νοσηλεύονται, είναι άνθρωποι που δεν είναι εμβολιασμένοι, δείχνει τη σημαντικότητα του εμβολιασμού. Να τονίσω βέβαια, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρερμηνία, ότι έχουμε περιπτώσεις εμβολιασμένων συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν νοσήσει. Και αυτό γιατί εξ αρχής είπαμε ότι ο εμβολιασμός δεν διασφαλίζει κανέναν μας στο 100%. Όμως σε τι βοηθάει? Στο ότι μειώνει κατά πολύ το ποσοστό να νοσήσουμε, δηλαδή αυξάνει, δίνει ένα μεγάλο ποσοστό προστασίας
του εμβολιασμένου. Και επίσης, εάν νοσήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμβολιαστεί, έχει πολύ πολύ μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσει επιπλοκές της νόσου και να χρειαστεί να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ ή να έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Κυρία Μπορμπουδάκη, μετράμε πλέον 18 μήνες με τον κορονοϊό στη ζωή μας και έχουμε ζήσει πραγματικά πρωτόγνωρες και εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Έχετε λίγο αναλογιστεί και καταλήξει σε ένα συμπέρασμα στο που χάθηκε τελικά αυτό το στοίχημα των εμβολίων και όχι μόνο των εμβολίων και των μέτρων αυτοπροστασίας το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μάσκες και αποστάσεις ασφαλείας για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και στην Κρήτη δεν υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κόπωση. Έχουμε όλοι κουραστεί και αυτό είναι ανθρώπινο και απόλυτα κατανοητό. Περνούν οι μήνες και πλέον ο χρόνος είναι αρκετός που έχουμε κληθεί όλοι να τηρούμε τα μέτρα, να φοράμε τη μάσκα, να κρατάμε τις αποστάσεις. Η Κρήτη επέδειξε στην αρχή της πανδημίας και για αρκετά μεγάλο διάστημα μια φοβερή υπευθυνότητα και πραγματικά είχαν να το λένε σε όλη τη χώρα. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι αυτό μας έχει κουράσει όλους, όμως δεν έχουμε κάποιον άλλον τρόπο να προστατευτούμε. Να προστατεύσουμε πρωτίστως τον εαυτό μας και μετά και τους γύρω μας. Αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός είναι που σας είπα ότι υπάρχουν προβληματισμοί και ένας λόγος που δεν έχουμε πιάσει το ποσοστό αυτό είναι διότι υπάρχουν ακόμα συνάνθρωποι μας οι οποίοι φοβούνται να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού. Εδώ είμαστε όμως και το λέμε συνεχώς να μιλήσουν με τους ειδικούς, να τους ακούσουμε, να λύσουμε απορίες και προβληματισμούς που μπορεί να έχουν για να τους δείξουμε την αξία του εμβολιασμού. Μιας και το αναφέρετε αυτό, κυρία Μπορμπουδάκη, και επειδή έχουμε δει τα αποτελέσματα των κινητών μονάδων που πηγαίνουν στα σπίτια και εμβολιάζουν τους ανθρώπους και έχουμε αυτά αποτελέσματα. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και ένα πλάνο που θα τρέχει παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Να πάνε οι επιστήμονες. Έχουμε την τύχη και την ευτυχία να έχουμε μια ιατρική σχολή εδώ που έχει επιστήμονες οι οποίοι είναι επιφανείς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να πάνε οι γιατροί, να πάνε στα σπίτια, να πάνε στην ενδοχώρα, να πάνε στα καφενεία. Χαρακτηριστικά ένας φίλος μου έλεγε στη Νέα Υόρκη πήγαιναν έξω από τα κλαμπ και έκαναν εμβολιασμό για να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό. Θέλω να πω, μήπως είναι μια καλή στιγμή τώρα, έστω και τώρα, να πάμε κατευθείαν στην πηγή. Έχουμε εντοπίσει που υπάρχει το θέμα, έχουμε εντοπίσει που υπάρχει μεγαλύτερος προβληματισμός. Να πάμε εκεί και με απλά λόγια, κατανοητά και ανθρώπινα, να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πρέπει να γίνει. Γιατί είναι το βαρύ μας πυροβολικό σε αυτή τη μάχη. Φυσικά και έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχει συνεννόηση και με τον κοσμήτορα της ιατρικής σχολής, τον κύριο Κοχιαδάκη, και με τον διευθυντή του τομέα κοινωνικής ιατρικής, τον κύριο Λιονί. Έχουμε πει και σε ποιες περιοχές χρειάζεται να γίνει αυτή η ενημέρωση. Ήδη έχει ξεκινήσει ο κύριος Τζανάκης με τον κύριο Λιονί, οι δύο καθηγητές μας, σε συνεργασία και με τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Παπαδάκη, κάποιες ενημερώσεις εντός της πόλης του Ηρακλείου, στις οποίες έχουμε παρευρεθεί και υποστηρίζουμε και εμείς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να πάμε και στις ορεινές περιοχές. Το σχεδιάζουμε με την ιατρική σχολή και με τους καθηγητές μας. Έχουμε εντοπίσει σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό συμπολιτών μας που είναι προβληματισμένοι και ενδεχομένως να χρειαστεί μια μεγαλύτερη έτσι, προσέγγιση και καλύτερη προσέγγιση και θα γίνει το επόμενο διάστημα. Μήπως έπρεπε να έχει γίνει ήδη, κυρία Μπορμπουδάκη? Είμαστε ήδη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι λαμπροί επιστήμονες και όχι μόνο λαμπροί επιστήμονες δεν θα έπρεπε να έχουν σαρώσει ήδη ολόκληρη την Κρήτη με ομιλίες? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει γίνει, διότι είναι όλοι οι υγειονομικοί μας που παίρνουν και μέρος στους εμβολιασμούς, διότι μπορεί να πείσει όχι μόνο ένας καθηγητής, αλλά και ένας γιατρός της πρωτοβάθμιας, ξέρετε. Και ένας αυτοδιοικητικός ενδεχομένως, κυρία Μπορμπουδάκη. Δεν το περιορίζουμε αυτό, τόσο. Έχει ξεκινήσει με τις κινητές μονάδες, γιατί οι κινητές μας μονάδες τηλεφώνονται τόσο από γιατρούς στο νοσοκομείο μας, αλλά και από γιατρούς της πρωτοβάθμιας. Επομένως, έχουν την ευκαιρία οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κλείσει ραντεβού να προσέλθουν για να συζητήσουν. Γι' αυτό και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών από τις κινητές μονάδες. Έχουμε ξεπεράσει τους 6.000 εμβολιασμούς.
λογαριασμού στην Κρήτη. Γνωρίζετε ότι ξεκίνησε από εδώ όλη αυτή η προσπάθεια και υιοθετήθηκε μετά από το Υπουργείο και είναι μεγάλη τιμή για μας που αναγνωρίστηκε αυτή η πρόταση υγειονομικής περιφέρειας και τώρα γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, έχει γίνει από τους γιατρούς πρωτοβάθμιες. Ξέρετε, είναι και γιατροί οι οποίοι γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία, είναι καθημερινά κοντά με αυτούς τους ανθρώπους και έχουν πάει και στα σπίτια, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τους εμβολιασμούς. Πάντα όμως, όπως συνηθίζω να λέω, μπορούμε και καλύτερα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουμε τις εξορμήσεις και με τους καθηγητές μας για την ενημέρωση σε περιοχές όπου υπάρχει χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού. Και πρέπει να γίνει γρήγορα και χωρίς άλλη καθυστέρηση, κύριε Μπορμπουδάκη, γιατί δυστυχώς ο ιός τώρα είναι εδώ και πιο απειλητικά από ποτέ. Για να επιστρέψουμε λίγο στην επιδημιολογική κατάσταση σε επίπεδο Κρήτης, κυρίως Ηράκλειο και Χανιά, το ότι είμαστε μπροστά σε μια αναζωπήρωση είναι δεδομένο. Το θέμα είναι τι έκταση θα πάρει αυτή η φωτιά και τι επιπτώσεις θα αφήσει. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των Χανίων, είδαμε χθες μια δεύτερη παράταση, δεύτερη εβδομάδα, μια νέα παράταση για δεύτερη εβδομάδα, αλλά το αποτέλεσμα για την ώρα δεν έχει διαφανεί. Άρα με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε, δεν έχουμε δει αποτελέσματα γιατί, και θα μου επιτρέψετε να το πω, έχουμε πει πάντα ότι θα λέμε αλήθειες. Πιθανά αυτή η υγειονομική απομόνωση να μην βοηθάει στο εξής, γιατί απλά δεν τηρούνται τα μέτρα. Ξέρετε, η σημασία έχει να τηρούνται τα μέτρα και όχι μόνο να λαμβάνονται. Άρα εκεί θα μου επιτρέψετε να το πω, δεν συνηθίζω συχνά να το λέω, αλλά την ευθύνη την έχουμε όλοι μας. Εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, αν δεν προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το επιδημιολογικό κύμα που έρχεται και θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις στην Κρήτη. Για να μην φτάσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια τρομερή επιβάρυνση του υγειονομικού συστήματος, αλλά δεν είναι μόνο η επιβάρυνση των υγειονομικών, είναι κυρίως η απώλεια ανθρώπινων ζώων, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μάλιστα τις επόμενες μέρες που έρχεται η γιορτή του 15 Αυγούστου. Γνωρίζουμε ότι είναι μια σημαντική γιορτή για όλη τη χώρα. Ο κόσμος θα κινηθεί. Εάν δεν προσέξουμε, μετά τις 20 του Αυγούστου θα δούμε να αυξάνονται κατά πολύ ακόμα και οι νοσηλίες στην Κρήτη. Βέβαια πάντα έχουμε το επιχειρησιακό σχέδιο και είμαστε σε ετοιμότητα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν φτάσουμε στο σενάριο να έχουν καλυφθεί όλες οι κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας του νησιού, έχουμε ήδη την συνεργασία με τα νοσοκομεία της Αττικής, με την πρώτη και την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, όπως και με τις δύο υγειονομικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης, και κανείς συμπολίτης μας δεν θα στερηθεί νοσηλεία σε μονάδα. Θα γίνει η διαδικασία με αεροδιακομιδή. Όμως το στοίχημα για μας και για όλους εμάς, όχι μόνο τους ανθρώπους που είμαστε στον υγειονομικό χώρο, για όλους τους ανθρώπους στην Κρήτη, είναι να μην χρειαστεί να φύγει ούτε ένας συμπολίτης μας από το νησί. Γιατί αυτό σημαίνει ότι επιδημιολογικά η εικόνα του νησιού θα είναι καλή, οι νοσηλίες θα παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά και δεν θα καλυφθούν τα κρεβάτια, άρα δεν θα έχουμε συνανθρώπους. Άρα, κυρία Μπορμπουδάκη, αν καταλάβαμε σωστά, στο ενδεχόμενο των μεταφορών εκτός Κρήτης για ασθενείς, αν δούμε το δυσάρεστο σενάριο να έχουν φουλάρει οι κλίνες τοπικά, μπαίνει στο σχεδιασμό και η Θεσσαλονίκη? Δηλαδή, μπορεί να δούμε ασθενείς από την Κρήτη να μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης? Σε πρώτη φάση, το επιχειρησιακό σχέδιο αναφέρει μεταφορά σε νοσοκομεία της Αθήνας. Εάν υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση και στα νοσοκομεία της Αθήνας, μπορεί να δούμε ασθενείς να μεταφερθούν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε μονάδα στη χώρα, προκειμένου να λάβουν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και κανείς να μην στερηθεί αυτής της νοσηλείας. Σε πρώτη φάση όμως, στην τελευταία σύσκεψη που κάναμε με το συντονιστικό, ήταν ότι εάν χρειαστεί αεροδιακομιδή, θα γίνει σε νοσοκομείο της Αθήνας. Πάντως, οι Κρήτες έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια για να φτιάξουν ένα δυνατό, ένα ακμαίο, ένα καλό σύστημα υγείας εδώ που να βοηθά και τα άλλα νησιά. Και αυτό θα είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα για όλους μας. Νομίζω, εκτός ότι θα πληγώσει το σύστημα, θα πληγώσει και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει προτεραιότητα είναι να πάρει κάθε συμπολίτης μας την νοσηλεία την οποία πρέπει να λάβει και να μην στερηθεί και να μην λάβει τίποτα λιγότερο από αυτούς οι οποίοι νοσηλεύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Φυσικά και απευχόμαστε όλοι να χρειαστεί οποιαδήποτε αεροδιακομιδή. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Κρήτη έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει όλο το Νότιο Αιγαίο με πραγματικά εξαιρετικές κλινικές, εξαιρετικούς γιατρούς, νοσηλευτές και με υποδειγματικές υπηρεσίες υγείας. Και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε συμπολίτες μας να χρειαστεί να φύγει εκτός του νησιού. Περισσότερο όμως, για τους συμπολίτες μας, το είπα, κυρία Μπορμπουδάκη. Η Κρήτη εξακολουθεί να στηρίζει και στην παρούσα χρονική στιγμή, κυρία Μπορμπουδάκη, που έχει πιεστεί ασφυκτικά το ΕΣΥ τοπικά. Όχι, από την Κυριακή, σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα των Υπηρεσιών Υγείας, έχει δοθεί εντολή, διότι ανέφερα ότι έχουμε πίεση στις μονάδες. Αυτό διαφαινόταν και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε τις επόμενες μέρες. Τον ενημέρωσα, επομένως πάρθηκε από το Γενικό σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒΗ απόφαση ότι τα περιστατικά από τα υπόλοιπα νησιά θα υποστηρίζονται από τα νοσοκομεία της Αθήνας. Κυρία Μπορμπουδάκη, βοηθήστε με σε κάτι. Αν θυμάμαι καλά, στη διάρκεια της πανδημίας που τόσους άγνωστους όρους μάθαμε τόσο ευνίδια, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά μοντέλα, το αποτύπωμα των κρουσμάτων φαίνεται σε ένα χ αριθμό ημερών μετά στα νοσοκομεία. 10 ή 12, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σωστό αυτό? Σωστά. Παραμένουμε στις 10 ημέρες περίπου διάρκειας νοσηλείας. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι η ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει μειωθεί η ηλικία των νοσηλευομένων. Έχουμε νεότερους ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται, ενώ στην αρχή της πανδημίας, τους πρώτους μήνες και για αρκετό διάστημα είχαμε μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας. Αυτό οφείλεται και στην μετάλλαξη, στη μετάλλαξη Δέλτα, διότι αυτό το στέλεχος οδηγεί σε υπερμεταδοτικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται περισσότερο και συμφροντίζονται είναι νεότεροι άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Βέβαια, πάντα αυτό ενέχει τον κίνδυνο να γίνει διασπορά σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή με χρόνια νοσήματα και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας προβληματίζουν ιδιαίτερα διότι αυτοί εμφανίζουν σημαντικότερες επιπλοκές της νόσου και σε αυτές τις ηλικίες παρατηρούμε και τους περισσότερους θανάτους δυστυχώς. Σε τι ποσοστό είναι η μετάλλαξη Δέλτα σε επίπεδο Κρήτης, γνωρίζουμε? Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Δεν θα σας πω συγκεκριμένο ποσοστό για να μην αναφερθώ σε ένα ποσοστό το οποίο να είναι λανθασμένο. Όμως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της μετάλλαξης αυτή τη στιγμή στο νησί. Ουσιαστικά έχουμε περάσει πλέον περίπου στα ποσοστά που είχε και η Βρετανική μετάλλαξη. Θυμάστε κάποια στιγμή είχε φτάσει περίπου στο... Μιλούσαμε και ακόμα για το 100%. Τείνουν τα ποσοστά να είναι αντίστοιχα της Βρετανικής. Είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό, γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την επιδημιολογική επιβάρυνση το τελευταίο διάστημα. Που σημαίνει, κυρία Μπορμπουδάκη, ότι πρέπει να επανέλθει η μάσκα σε κλειστούς, σε ανοιχτούς και ενδεχόμενα παντού, σε όλη μας τη ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέτρο που θα έπρεπε να έχει υιοθετηθεί ήδη, παρέα με το mini lockdown που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες. Τουλάχιστον. Όσο και αν έχουμε κουραστεί, όσο και αν θέλουμε να βλέπουμε τα πρόσωπα των συνομιλητών μας και των ανθρώπων με τους οποίους κάνουμε παρέα, βρισκόμαστε. Είναι αλήθεια ότι η χρήση μάσκας είναι κάτι το οποίο μας διασφάλισε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο και ας αναλογιστούμε όλοι ότι οι ιώσεις, το διάστημα που γινόταν η χρήση της μάσκας, ήταν πολύ λιγότερες. Και αυτό οφείλεται διότι στο γεγονός ότι φορούσαμε τη μάσκα. Άρα μπορούμε από αυτό και μόνο να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα της χρήσης αυτής και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας διασφαλίσει. Είναι κάτι πολύ απλό, ναι μεν πλέον κουραστικό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι ένα βασικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Κυρία Μπορμπουδάκη, θέλω κλείνοντας
την έκκλησή σας, αν και φοβούμαι ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή πολλές εκκλήσεις δεν πιάνουν τόπο απέναντι στους κριτικούς. Είμαστε λίγα 24 ώρα από το 15 Αύγουστο και αυτό είναι ένα μεγάλο crash test. Για να μην γίνουμε Λομβαρδία, και δεν το λέω εγώ, έχουμε ακούσει διακεκριμένους επιστήμονες από μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης να το χρησιμοποιούν σε δραματικό τόνο. Έχουμε τέτοιο κίνδυνο? Κοιτάξτε, μια ευχή θα δώσω. Μια ευχή να μας βρει όλους ο Σεπτέμβρης σε μια επιδημιολογική κατάσταση όπως αυτή σήμερα. Να μην δούμε αύξηση που θα πιέσει πολύ το σύστημα υγείας και θα πιέσει και τις ζωές όλων μας, γιατί αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Και η ευχή μου είναι να μπορέσουμε από το φθινόπωρο να σχεδιάσουμε και άλλα πράγματα για το σύστημα υγείας και να μιλάμε για νέες πρωτοπόρες υπηρεσίες υγείας που θα έρθουν στην Κρήτη, για καινοτόμα πράγματα τα οποία θα κάνουμε. Έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και με την κυρία Καριωτάκη για νέα δεδομένα που μπορούμε να φέρουμε στο νησί και να πρωτοπορήσουμε. Άρα η ευχή μου είναι να μπορέσουμε το φθινόπωρο να μην μιλάμε μόνο για την πανδημία, αλλά να μιλάμε και για άλλες υπηρεσίες υγείας που θα έρθουν και θα ξεκινήσουν στο νησί μας και θα πρωτοπορήσουμε και κυρίως θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων μας και θα νιώθουμε ασφαλείς. Ακούγεται ουτοπικό, αλλά θα το ευχηθούμε κι εμείς και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.